Με κομμένη την ανάσα φαίνεται πως παρακολουθεί και η ίδια η κυβέρνηση το ξέφρενο ράλι στις τιμές των υγρών καυσίμων, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει σήμερα από το Ρέθμινο πως δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη για την πορεία της τιμής, διότι ο καθορισμός της, όπως είπε, δεν είναι στη δυνατότητα της κυβέρνησης, μιας και εξαρτάται από αγορές του εξωτερικού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ωστόσο, απέκλεισε οριζόντια μείωση των φόρων στα καύσιμα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση καυσίμων, όπως επίσης και η έλεγχη στην αγορά για την πάταξη της ασχροκέρδειας. Καλό να καταλάβουμε όλοι ότι η τιμή των καυσίμων δεν καθορίζεται από εμάς. Καθορίζεται από τις αγορές έξω από εμάς. Μία οριζόντια μείωση του φόρου στα καύσιμα θα είχε μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και μεγάλη επίπτωση στην δημοσιονομική εικόνα της χώρας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης στη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς, πέρα από το θέμα της στήριξης των επιχειρήσεων για να αντέξουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος, μίλησε και για την επάρκεια τροφίμων που έχει η χώρα μας. Όμως για το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης, τόνισε πως αυτό εξετάζεται. Αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια νομίζουμε ότι είναι πρωτόγνωρα. Είχαν πάρα πολλά χρόνια. Μετά από μια κρίση, υγειονομική κρίση και ξανά τώρα. Ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα επάρκειας τροφίμων. Κανένα απολύτως. Εργαλεία φορολογικού τύπου ή άλλα όπως αυτά που με ρωτήσατε, προφανώς εξετάζονται, όλα εξετάζονται στο μέτρο που μπορεί ο προϋπολογισμός μας να τα αντέξει. Την προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού στο νοσοκομείο, ομάδες υγειονομικών και πολιτών τον υποδέχτηκαν με πανό και συνθήματα, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο ίδρυμα από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και να αναγκαστεί να φύγει από το ΤΕΠ COVID, χωρίς να καταφέρει να γλιτώσει τις αποδοκιμασίες μιας μικρής ομάδας πολιτών. Γιατί δεν βρήκατε από εκεί και δεν λέγεστε με εμάς όπως την περιμένετε. Καλό καλοκαίρι. Εσείς θα έχετε καλό καλοκαίρι, ο λαός. Μάλλον δεν έχουν λόγο ύπαρξαν, δεν διαμαρτύρονται. Και δεν χρειάζεται κάποιος να φωνάξει σε μένα για να κάνω το καθήκον μου, που είναι να φροντίσω αυτό το νοσοκομείο. Και δεν είχα καμία διάθεση να κάνω σοου όπως κάνω αυτό να παίξω. Αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετά έργα τα οποία είναι σε τροχιά υλοποίησης και αφορούν κυρίως σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά και σε μελέτες επέκτασης και αναδιάρθρωσης αναδιαρθμίσεων του υφιστάμενου κτηρίου. Χθες έστειλα στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και την πρόταση για την νέα προκήρυξη που θα ακολουθήσει, μέσα στην οποία είναι οι θέσεις που έχει αιτηθεί ο διοικητής με τους συνεργάτες του από το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Επομένως, προχωράμε σε προκήρυξη με κίνητρα. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ανάπτυξης περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αλάντο Βιομηχανίας Κρέτα Φάρμ στο Λετζιμά, βρέθηκε στο χώρο που θα κατασκευαστεί το αλλιευτικό καταφύγιο στη Σκαλέτα, στο εργοτάξιο του 16ου Δημοτικού Σχολείου στον Τίμιο Σταυρό, ενώ είχε επαφές και με τον νέο Μητροπολίτη Ρεθύμνου. Μια σειρά από είτε επιχειρήσεις είτε έργα που αυτή τη στιγμή εκτελούνται στο Ρέθυμνο δεν θα υπήρχαν αν δεν είχε την καθοριστική του συμβολή.